Εγώ λέω να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας βάζοντας ποιότητα, που την έχουμε ανάγκη πάρα πολύ. Και το λέω αυτό για να δώσουμε και στοιχεία αισιοδοξία, αν υπάρχουν στο θέμα της ποιότητας σε αυτή την πόλη. Αλλά η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τις δράσεις σας. Διότι είστε αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής και ελεύθερων χώρων, κύριε Ζέρβα. Έχουμε ποιότητα. Ναι, είναι λίγο μεγάλος ο τίτλος. Η ποιότητα ζωής καταρχήν θέλει να προκαταλάβει την καλή μας πρόθεση όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής του πολίτη. Από την άλλη πλευρά έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με την διαχείριση πολλών πραγμάτων, αλλά βέβαια έχει να κάνει και με την αισθητική και τον πολιτισμό του καθενός από εμάς. Τώρα εσείς ειλικρινά θέλω να μου πείτε, τι πιθανότητες έχουμε να σωθούμε εδώ οι πολίτες Θεσσαλονίκης, φέρουμε ποιότητα στη ζωή μας? Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που θα γυρίσουμε πάλι στο σπίτι μας, είμαστε σε ένα μποτιλιάρισμα ή πέφτουμε πάνω σε ένα διπλό παρκαρισμένο αυτοκίνητο ή πέφτουμε σε έναν κάδο απορριμμάτων ή πέφτουμε πάνω σε ένα φορτηγό που παίρνει τα απορρίμματα. Αυτά όλα δεν φέρνουν ποιότητα, έχω την αίσθηση. Καταρχήν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Θεσσαλονικιό. Και εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, αγαπώ πολύ αυτή την πόλη, έχω πάρα πολλούς φίλους. Νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς αγαπούμε την πόλη μας με μανία και θεωρούμε ότι η πόλη αυτή είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Αλλά αυτή τη διάθεση, αυτή την πρόθεση που έχουμε, πρέπει να την αρχίζουμε να την εφαρμόζουμε σε συγκεκριμένες πράξεις που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του καθενός από εμάς, να ξέρουμε τι ζητάμε από την πολιτεία, από το Δήμο, και όλοι μαζί να μπούμε σε μια συλλογική προσπάθεια για να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Καταρχήν οι υποδομές που αναφέρατε προηγουμένως, στη συγκοινωνία, στην καθαριότητα, στα πάρκα, αλλά από εκεί και μετά και στην καθημερινή συμπεριφορά του καθενός από εμάς, στο πού παρκάρουμε, στο πώς πετάμε τα σκουπίδια μας, στο πώς συμπεριφερόμαστε, σε κάθε μία πράξη που κάνει ο καθένας, που μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που συζητήσαμε θα διαμορφώσουν μια ποιότητα ζωής και μια καθημερινότητα καλύτερη. Αντάξια και του Θεσσαλονικαίου, αλλά και οποιοδήποτε Ευρωπαίου σύγχρονου πολίτη. Πάντως, το κοινό της Θεσσαλονίκης, κατά επέκταση, πολίτες αυτής της πόλης, είναι μυστήριοι. Είναι αυστηροί και απαιτητικοί, θα έλεγα. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αλλάξουμε έτσι λίγο την οτροπία του, να γίνει συλλογική αυτή η προσπάθεια? Γιατί μάθαμε περισσότεροι να λέμε, να περιμένουμε από τους άλλους να κάνει το πρώτο βήμα για να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε περάσει μια άλλη τάξη πραγμάτων, που πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς, έχω την αίσθηση, και μετά να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι. Ναι, ναι. Αυτή η νοοτροπία που είπατε, είπα τη λέξη κλειδί, διαμορφώθηκε νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Θεσσαλονικιός, όπως και η Θεσσαλονίκη, δεν ήταν έτσι πριν από 30 χρόνια. Η έλλειψη ενδιαφέροντος, η έλλειψη προσανατολισμού, η έλλειψη οράματος, άλλη μια λέξη κλειδί για τη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, διαμόρφωσαν στο Θεσσαλονικιό που είχε αγωνία, που είχε μεράκι, επίσης μια λέξη κλειδί για την πόλη του, σε μια απάθεια και σε ένα πεσιμισμό. Και αυτό έχει φέρει μια νοοτροπία, όπως είπατε σωστά, που θεωρεί ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, έχει μια μιζέρια και έχει ένα καταγγελτικό οστήρο λόγο, που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό να έχουμε δημιουργικό λόγο, αλλά όχι καταγγελτικό και παθητικό λόγο. Το καταγγελτικό είναι γεγονός, είναι ένα στοιχείο το οποίο διακρίνει πολύ κόσμο. Το θέμα είναι πώς το αλλάζουμε αυτό. Το αλλάζουμε με πράξεις. Καταρχήν εμείς οφείλουμε να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα. Mm-hmm. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, η πόλη της Θεσσαλονίκης μας εμπιστεύτηκε, μας ανέθεσε τη διαχείριση. Εμείς καλούμαστε κάτω από δύσκολες συνθήκες να διαχειριστούμε και να δώσουμε εμείς το πρώτο παράδειγμα. Με τις δράσεις μας, με τη συμπεριφορά μας, με τις καθημερινές μας κινήσεις και να ξεκινήσουμε να δρομολογήσουμε κάποια πράγματα. Και από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα φέρουμε το χαμόγελο, θα φέρουμε πάλι σιγά σιγά το μεράκι και σε λίγο καλύτερες εποχές που πιστεύω ότι θα έρθουν μετά από αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές και για την πόλη και για την πατρίδα μας, να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και να γυρίσουμε τη Θεσσαλονίκη στις εποχές που δημιουργούσε, που πρωτοπορούσε, που χαμογελούσε και που πολλοί ερχόταν και λέγανε μπράβο που γίνονται αυτά τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς, κύριε Ζέρβα, σήμερα πραγματοποιούμε τη συνέντευξή μας σε έναν από τους λίγους πράσινους χώρους που έχει αυτή η πόλη, σε ένα πάρκο, απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο, απέναντι από την Δημοτική Επιχείρηση. Θα θέλαμε να είχαμε περισσότερα πάρκα σε αυτή την πόλη, δυστυχώς δεν τα έχουμε. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που κάποια έρευνα πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη κατέχει τις χαμηλότερες θέσεις σε θέμα πρασίνου. Είναι η πόλη τσιμέντο, έτσι μας αποκαλούν. Και επειδή ζούμε και στον αστερισμό τώρα της πράσινης ανάπτυξης, εσείς τι στρατηγική θα ακολουθήσετε? Πόσο είναι εύκολο να μας πρασινίσετε αυτή την πόλη
ας μην το πάρουμε έτσι κομματικά. Φυσικά να το πάρουμε, μην παρεξηγηθούμε. Πώς θα γίνει να βάλουμε πολυπράσινο στη ζωή μας? Ναι, για να δώσουμε και κάποια στατιστικά, η Θεσσαλονίκη έχει γύρω στα 2,4 τετραγωνικά μέτρα πράσινο ανακάτοικο. Δεν μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι το αντίστοιχο ποσό για την Αθήνα είναι 5,6. Και το τσιμέντο που λέτε τσιμεντένια πόλη σημαίνει γκρίζι πόλη. Και γκρίζι πόλη σημαίνει και κακή διάθεση. Από εκεί όλα ξεκινάνε. Στον γκρίζο ουρανό όπως σήμερα δεν έχουμε καμία διάθεση, λέμε να περάσει αυτή η άσχημη μέρα. Και πολύ πιθανό όταν έχουμε και τέτοια πόλη, λέμε να περάσει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό φεύγουμε όλοι μόλις γίνει καλός ο καιρός, να πάμε προς την παραλία, να πάμε προς κάποιες εξοχές. Πολύ φοβάμαι, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι κάποια πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν. Τα πάρκα, οι χωροθετήσεις, η χρήση γης, όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν, σε περασμένες δεκαετίες. Οπότε σήμερα εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε λίγο καλύτερα τα πάρκα στις περιοχές του κέντρου, στα διαμερίσματά μας, να τα περιποιηθούμε καλύτερα και από εκεί και μετά να κάνουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις σε χώρους όπου είναι ακάλυπτοι, σε ελεύθερους χώρους. Αυτό είναι και το κομμάτι της ονομασίας της Αντιδημαρχίας των ελεύθερων χώρων, να αξιοποιήσουμε κάθε μικρό ελεύθερο χώρο που είναι οι αυλές των σχολείων, των εκκλησιών, κάποιους κοινόχρηστους χώρους, στα οικοδομικά τετράγωνα. Ξεκινάμε πιλωτικά ένα πρόγραμμα όπου σε ένα οικοδομικό τετράγωνο τις εσωτερικές αυλές θα τις ενώσουμε και θα διαμορφώσουμε ένα μικρό πάρκο που μπορεί ο κόσμος να μπαίνει προς τα μέσα, να κινείται δηλαδή προς την πίσω πλευρά του σπιτιού του, στην πίσω αυλή. Υπάρχει κάποιος προϋπολογισμός, κάποιο πράσινο ταμείο που θα χρηματοδοτεί αυτές τις συγκεκριμένες τις δράσεις? Ναι, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί όπως όλοι ίσως τα ξέρετε, τα οικονομικά του Δήμου και της χώρας μας είναι τραγικά, να στραφούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πολλές από αυτές τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε, αυτές που σας είπα και αρκετές άλλες, να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ίσως μέσα στο αστικό συγκρότημα είναι λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε, να κοιτάξουμε το περιβάλλον μας. Και τα δύο σημαντικότερα κομμάτια της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι ο Θερμαϊκός και το ΣΕΙΞΟΥ. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε σαν τα μάτια. Το ΣΕΙΞΟΥ είναι το μοναδικό πράσινο περιβάλλον που έχουμε, έτσι που χορταίνει το μάτι του ανθρώπου. Και επίσης υπάρχει πρόθεσή μας και από τον Δήμαρχό μας, τον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και από εμάς να διπλασιάσουμε το ΣΕΙΞΟΥ. Δηλαδή να επεκταθεί το ΣΕΙΞΟΥ προς την πλευρά των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα είναι τα σχολεία. Οι αυλόγυροι των σχολείων, με την βοήθεια και της δικιάς μας αντιδημαρχίας, θα αρχίζουν να πρασινίζουν. Αλλά δεν είναι ότι θα πάει ένα συνεργείο και θα βάλει 5 δέντρα ή λίγο χλωτάπιτα. Είναι ότι τα παιδιά μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές θα μάθουν να τα φροντίζουν και θα είναι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι για τη φροντίδα και για την καλή διατήρηση αυτού του πρασίνου. Ξεκινάμε με δύο σχολεία στην Τούμπα, ένα νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό σχολείο. Και σιγά σιγά αυτό το πρόγραμμα πιστεύω ότι θα επεκτείνεται και σε άλλα σχολεία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί και μια παιδεία γύρω από το πράσινο. Πάντως, κύριε Ζέρβα, σας βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξο. Αν και το τοπίο είναι γκρίζο και παρεπιπτόντος και επί της ουσίας, εσάς διακρίνω μια αισιοδοξία σε εσάς, ότι τα πράγματα ενδεχομένως ίσως και μπορέσουν να αλλάξουν. Τι σας κάνει και πιστεύετε ότι θα αλλάξουν προς το καλό? Καταρχήν, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν κάποιος αναλαμβάνει τη δημοτική αρχή και διαχειρίζεται όλα αυτά τα πράγματα, είναι υποχρεωμένος να κάνει το καλύτερο, να έχει πλάνα και οράματα και να μεταφέρει αυτή την αισιοδοξία και αυτή τη διάθεση για βελτίωση και αλλαγή σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και μετά, θεωρώ ότι η πόλη αυτή έχει μια δυναμική, έχει μια ιστορία. Έχει ανθρώπους που την αγαπάνε, όπως είπαμε προηγουμένως, και που θέλουν να είναι περήφανοι για την πόλη τους. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό μείγμα για να έχουμε μια βελτίωση και το μέλλον να είναι πολύ καλύτερο. Έχουμε φανατικούς συμπολίτες μας. Έχω την αίσθηση, πιστεύω. Νομίζω πως ναι, και επειδή εγώ θέλω να γεράσω σε αυτή την πόλη, θέλω να μεγαλώνω και να γεννάω σε μια πόλη που είναι όμορφη, είναι ευρωπαϊκή, γίνεται καλύτερη και να καλώ με περηφάνεια τους φίλους μου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και να έρχονται στην πόλη μας και να χαίρονται που ζουν εδώ πέρα. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, που είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Αλλά και για το περιβάλλον μας. Αν ερχόταν ένας φίλος σας από τη σκανδιναβική χώρα, λέμε, έχετε φίλος στη Σκανδιναβία? Όχι. Ένας φίλος σας από την Ευρώπη. Ένας φίλος σας από την Ευρώπη. Σε ποιο πράσινο σημείο θα του πάτε, του πείτε, εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, θα νιώσετε έτσι περήφανος?
Υπάρχει κάποιο σημείο που θυμίζει λίγο Ευρώπη σε αυτή την πόλη? Επειδή νομίζω ότι είμαστε και αρκετά ευφυείς οι Έλληνες και οι Θεσσαλονικείς, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε στο πράσινο ή στα πάρκα ή σε κάποιες άλλες υποδομές. Οπότε τους πηγαίνουμε σε αυτά που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητές μας, με τις ρίζες μας, με την ιστορία μας, τις εκκλησίες μας. Αφήσουμε για λίγο τα πάρκα και τα πράσινα. Ναι, τις ωραίες μας ταβέρνες και περισσότερο αυτά που δημιουργεί και μεταφέρει με το χαρακτήρα του και την προσωπικότητα του κάτοικος αυτής της πόλης. Mm-hmm. Αλλά ίσως και σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με σύγχρονα μνημεία της πόλης μας, με πράγματα που έφτιαξαν οι δικές μας οι γενιές, το Μέγαρο Μουσικής, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αυτό το κτίριο που έχουμε πίσω μας, κάποια σημεία που έχουν να κάνουν και με νεότερα μνημεία, και τα οποία με τα χρόνια πιστεύω να γίνονται και περισσότερα. Πάτε ένα άλλο μεγάλο κεφάλι που είναι και πονοκέφαλος και αναφέρομαι στα αδέσποτα ζώα αυτής της πόλης, που είναι πάρα πολλά. Στο Δήμο της Αθήνας διάβασα πρόσφατα ότι από το 2004 σήμερα έχουν δαπανηθεί 900.000 ευρώ για το θέμα των αδέσποτων ζώων. Στο Δήμο της Καλαμοριάς που είναι δίπλα μας, την τριετία 2007-2009 δαπανήθηκαν 70.000 ευρώ. Στο Δήμο της Θεσσαλονίκης καθόλου, τίποτα. Μάλλον δεν υπήρχε στρατηγική μέχρι σήμερα. Τα νούμερα αυτά που είπατε δεν είναι τα ποσά που δαπανήθηκαν. Δαπανήθηκαν πολύ παραπάνω χρήματα. Αυτά τα λεφτά είναι τα χρήματα που απορροφήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί οι Δήμοι αυτοί εμφάνισαν αυτές τις επιλέξιμες δαπάνες και πήραν αυτές τις επιδοτήσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ούτε αυτό έκανε. Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν ότι η καινούργια δημοτική αρχή ήταν ότι το κομμάτι αυτό, την υπηρεσία αυτή για τα δέσποτα ζώα, την πήρε από την Αντιμαρχία Καθαριότητας, στην οποία βρισκόταν και υπολειτουργούσε, και ήρθε στην δικιά μας αντιμαρχία που έχει να κάνει και με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Από εκεί και μετά ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από εμάς να ξεκινήσουμε υποδομή.